Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Χαρίτους, ζητά από την κυβέρνηση να θωρακίσει υγειονομικά και να εξασφαλίσει την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλίων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, ώστε να αποτρέπονται κατά των δυνατών θάνατοι λουμένων. Ο βουλευτής, με αφορμή το γεγονός ότι από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφηκαν ήδη 5 θάνατοι λουωμένων στις θαλάσσιες περιοχές του Φαναρίου, του Κρυονερίου και της Αλκιώνας, κατέθεσε ερώτηση στους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών, από τους οποίους ζητά να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο βουλευτής στην ερώτηση που συνυπογράφουν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τονίζει ότι σε μια περιοχή όπως η Ροδόπη, που λόγω της διασυνοριακότητας αναβαθμίζεται διαρκώς η θέση της στον τουριστικό χάρτη και αυξάνεται κατακόρυφα τους καλοκαιρινούς μήνες ο αριθμός των επισκεπτών σε όφελος της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Οικονομίας, η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και η αναβαγωσιστική κάλυψη των παραλιών της οφείλουν να είναι στις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Συγκεκριμένα η ερώτηση προς τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών αναφέρει τα εξής. Με την έναρξη της θερινής περίοδου, χιλιάδες λουόμενοι επισκέπτονται καθημερινά τις παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, λόγω και του μεγάλου αριθμού ξένων τουριστών που εισέρχονται στην περιοχή από τον συνοριακό σταθμό της Νυμφαίας. Δυστυχώς όμως, εξαιτίας της έλλειψης στοιχειωδών μέτρων, πρόληψης και προστασίας της ανθρώπινης ζωής, με ευθύνη της κυβέρνησης κάθε χρόνο προκαλούνται σοβαρά ατυχήματα και θρηνούμε ανθρώπινες ζωές στις θαλάσσιες περιοχές μας. Ιδιαίτερα από την έναρξη του φετινού καλοκαιριού καταγράφηκαν ήδη 5 θάνατοι λουωμένων στις θαλάσσιες περιοχές του Φαναρίου, του Κρυονερίου, της Αλκιώνας, κυρίως νέων ανθρώπων, επειδή απουσίαζαν τα αναγκαία μέτρα προστασίας που θα μπορούσαν να αποτρέψουν ανθρώπινες απώλειες ή σοβαρά ατυχήματα. Μέτρα όπως η μόνιμη παρουσία ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ στην παραλιακή ζώνη κατά τους θερινούς μήνες, αίτημα το οποίο έχουν διατυπώσει οι Δήμοι Κομωτινής και Μαρονίας Απών και σας έχω ζητήσει με σχετική αναφορά μου στις 18 Ιουνίου του 2021, ενώ πολύ πρόσφατα στις 6 Εβδόμου του 2022 ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που επισκέφτηκε τον Δήμο Μαρονίας Απών έγινε εκ νέου αποδέκτης των αιτημάτων χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση. Ο σημερινός σχεδιασμός από την διοίκηση του ΕΚΑΒ Θράκης δεν επαρκεί ουσιαστικά να καλύψει τις αυξανόμενες υγειονομικές ανάγκες στην παραλιακή ζώνη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ενώ την ίδια στιγμή, σε τόσο πολυσύχναστα για λουόμενους μέρη, τους καλοκαιρινούς μήνες δεν λειτουργούν ουσιαστικά τα δύο περιφερειακά ιατρία σε Μαρόνια και Φανάρι, παρά μόνο μία ημέρα την εβδομάδα, αφήνοντας μεγάλες περιοχές εγκαταλειμμένες χωρίς καμία υγειονομική κάλυψη. Παράλληλα, επιβάλλεται να υπάρξει αναγκαία αναβαγωσιστική προστασία στις παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, αφού σήμερα αναβαγωσιστική κάλυψη υπάρχει μόνο στις παραλίες του Δήμου Κομωτινής, ενώ στις παραλίες του Δήμου Μαρονίας Απών απουσιάζει πλήρως η όποια αναβαγωσιστική κάλυψη, αφού παραλίες όπως αυτή του Κρυονερίου, που τα τελευταία χρόνια συγκεντρώνει χιλιάδες κόσμου, δεν χαρακτηρίζονται πολυσύχναστες, με αποτέλεσμα τα τραγικά γεγονότα των πρόσφατων πνιγμών λουωμένων στην περιοχή. Όταν μάλιστα το αρμόδιο Υπουργείο των Εσωτερικών δεν αναλαμβάνει το σύνολο της δαπάνης που απαιτείται για την πρόσληψη ναυαγοσωστών. Σε μια περιοχή που λόγω της διασυνοριακότητας αναβαθμίζεται διαρκώς τη θέση της στον τουριστικό χάρτη και αυξάνεται κατακόρυφα τους καλοκαιρινούς μήνες ο αριθμός των επισκεπτών σε όφελος της τουριστικής ανάπτυξης και της τοπικής οικονομίας, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, η αποτελεσματική λειτουργία του ΕΚΑΒ τους κρίσιμους καλοκαιρινούς μήνες σε όλη την παραλιακή ζώνη και η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών της όφιλαν να είναι στις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων, ώστε να αποτρέπονται κατά το δυνατόν σε τέτοια έκταση θάνατοι λουωμένων όπως συνέβησαν το τελευταίο διάστημα στην παραλιακή ζώνη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Βάσει των παραπάνων, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί. Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε ώστε να αναβαθμιστούν σε πολυδύναμα τα περιφερειακά ιατρία Φαναρίου του Δήμου Κομωτινής και Μαρονίας του Δήμου Μαρονίας Απών? Τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την ενίσχυση του ΕΚΑΒ Θράκης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες υγειονομικές ανάγκες της περιοχής? Και τρίτον, αν θα ενισχύσετε οικονομικά τους φορείς της αυτοδιοίκησης ώστε να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών που εκπληρούν τις προϋποθέσεις.
Μέσα στην ελληνική επικράτεια, 4 χιλιόμετρα νότια της νησίδας που βρίσκεται στην τουρκική πλευρά, εντοπίστηκαν πριν οι 38 μετανάστες που είχαν εγκλωβιστεί τις προηγούμενες ημέρες σε νησίδα στον Εύρο εντός της τουρκικής επικράτειας. Πρόκειται για 38 ανθρώπους κατά δήλωσή τους από τη Συρία, ενώ μιλούν και αγγλικά. Η ομάδα αποτελείται από 22 άντρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά. Μία από τις γυναίκες είναι έγκυος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο προληπτικά. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές μόλις έγιναν αντιληπτό ότι οι μετανάστες βρέθηκαν εντός της ελληνικής επικράτειας διασχίζοντας τον ποταμό, τους εντόπισαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο κιτ φυλακίου για να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα. Πρόκειται για 38 ανθρώπους κατά δήλωσή τους από τη Συρία, ενώ μιλούν και αγγλικά. Η ομάδα αποτελείται από 22 άντρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά. Μία από τις γυναίκες είναι έγκυος και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προληπτικά. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες σε δύο ανακοινώσεις της αστυνομία είχε επισημάνει ότι οι μετανάστες βρίσκονται πάνω σε νησίδα στο τουρκικό έδαφος. Για τον λόγο αυτό, οι ελληνικές αρχές δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε δεύτερο χρόνο θα γίνει έρευνα για τον χρόνο και τον τρόπο, αλλά και από ποιο σημείο πέρασαν στην ελληνική επικράτεια. Στο σημείο που εντοπίστηκαν, βρέθηκαν στην όχθη του ποταμού μία βάρκα, η οποία προφανώς τους είχε μεταφέρει. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι μετανάστες βρέθηκαν σε ελληνικό έδαφος 4 χιλιόμετρα νότια της νησίδας, στην οποία είχαν εγκλωβιστεί και όπως επισημαίνουν οι ελληνικές αρχές, ήταν στην τουρκική επικράτεια. Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει: μετά από νεότερες πληροφορίες και εκτεταμένες έρευνες, εντοπίστηκε στην παρέμβια περιοχή των Λαβάρων ομάδα παράτυπων μεταναστών κατά δήλωσή τους από τη Συρία, αποτελούμενη από 22 άντρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά, ενώ μία από τις γυναίκες είναι εγκυμονούσα. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι περίπου 4 χιλιόμετρα νοτίως από τις συντεταγμένες εντός της ελληνικής επικράτειας που είχε δηλωθεί ως αρχική θέση προημερών. Από τη στιγμή του εντοπισμού τους έχουν σπεύσει προς αγωγή τους οι απαραίτητες δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και όλων των υπολείπων κρατικών υπηρεσιών για την περίθαλψη των μεταναστών, την παροχή τροφής και νερού και τη μεταφορά τους σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας. Η ανάρτηση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη αναφέρει ότι βρέθηκε σε ελληνικό έδαφος 38 μετανάστες 4 χιλιόμετρα νοτιότερα της νησίδας στον Εύρο, καθώς και μία βάρκα που τους μετέφερε. Ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, δηλώνουν Σύριοι και η έγκυος μεταφέρεται προληπτικά στο νοσοκομείο. Για το θέμα είχε εκδώσει ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία, ενώ είχε κάνει παρέμβαση και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, τονίζοντας ότι μέχρι πρότινος η ομάδα των μεταναστών βρισκόταν σε τουρκικό έδαφος και οι τουρκικές αρχές είχαν ενημερωθεί δις από τις ελληνικές για να τους διασώσουν. Ο Υπουργός παρέπεψε στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία, όπως έλεγε, έκανε αλλεπάλληλες έρευνες με κάθε τεχνικό μέσο στην περιοχή, χωρίς να εντοπιστεί ανθρώπινη παρουσία σε ελληνικό έδαφος και είχε επιβεβαιωθεί πως πρόκειται για σημείο εκτός ελληνικής επικράτειας. Συνεχίζονται οι ανασκαφικές εργασίες, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες στο σπήλαιο Πολύφημος Μαρόνιας από την εφορία παλαιοανθρωπολογίας, σπηλαιολογίας, που είναι φορέας εποπτείας και διαχείρισης του έργου, σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση που έχουν υπογράψει το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ο Δήμος Μαρονίας Απών, και μέσω της οποίας στόχος είναι η ανάδειξη, η προστασία και η βιώσιμη αξιοποίηση του σπηλαίου. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Συνεχίζονται οι ανασκαφικές εργασίες, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες στο σπήλαιο Πολύφημος Μαρόνιας από την εφορία παλαιοανθρωπολογίας, σπηλαιολογίας, που είναι φορέας εποπτείας και διαχείρισης του έργου. Ο Δήμος Μαρονίας Απών, συμβαλόμενο μέρος της σύμβασης, παρέχει υποστήριξη και διευκολύνση στην ολοποίηση της αρχαιολογικής έρευνας, ενώ ο Δήμαρχος κ. Δίνος Χαριτόπουλος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο του Γραφείου Βορείου Ελλάδος της εφορίας αρχαιολόγο, κ. Φώτη Γεωργιάδη, σε επίσκεψή του στο σπήλαιο, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στο ανθρώπινο δυναμικό που διεξάγει τις εργασίες και την αμέριστη βοήθειά του στην επίλυση όποιου προβλήματος εμφανιστεί. Οι εργασίες που υλοποιούνται στοχεύουν στην αναγνώριση επί του πεδίου των ανασκαφικών δεδομένων της ανασκαφής που διακόπηκε το 2010, στην ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας, στις αίθουσες με την επωνυμία Μεγάλη Αίθουσα και Αίθουσα του Βωμού και στη συντήρηση, τεκμηρίωση και μελέτη του υλικού που θα προκύψει από τη σημερινή ανασκαφή. Επικεφαλής του προγράμματος είναι ο κύριος Φώτης Γεωργιάδης, ενώ στις εργασίες συμμετέχουν ο μηχανολόγος της εφορίας Ιωάννης Κοκκινίδης, ο αρχαιολόγος του έργου Θεόδωρος Παπαδημητρίου και φοιτητές-φοιτήτριες του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 65χρονου υπόπτου για τη φωτιά στη Θάσο, στο αυτοκίνητο του οποίου βρέθηκαν φωτοβολίδες και έφλεκτο υλικό. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στη 1 το μεσημέρι στον εισαγγελέα Καβάλας. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 65χρονου υπόπτου για τη φωτιά στη Θάσο, στο αυτοκίνητο του οποίου βρέθηκαν φωτοβολίδες και έφλεκτο υλικό. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Καβάλας. Υπενθυμίζεται πως οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδιναν για μέρες μάχη για την κατάσβεση του πύρινου μετόπου στο νησί της Θάσου, στην περιοχή Σκάλα Ποταμιάς. Η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο το πρωί της Δευτέρας, ωστόσο η πυροσβεστική βρίσκεται σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις. Στις 13 Αυγούστου ξεκίνησαν από το Λεωγραφικό Μουσείο Ξυλαγανή στο τετραήμερο εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια ζωής στην Ξυλαγανή. Οι εκδηλώσεις αποτελούν μια διοργάνωση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την τεχνική και πολιτιστική στήριξη του Πολιτιστικού Ομίλου Ξυλαγανής, POX. Χθες βράδυ οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν με γλέντι. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Εκδηλώσεις που διοργανώνει φέτος το χωριό μας. Σήμερα, 15 Αυγούστου, είναι το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων αυτών. Γιορτάζουμε τη μεγαλόχαρη την Παναγιά μας. Ξαναγίνεται το αντάμωμα των ξυλαγανιωτών μετά από 3 χρόνια. Αλλά και κλείνουμε 100 χρόνια ζωής στην Ξυλαγανή. 100 χρόνια από την άφιξη και εγκατάσταση των προσφύγων από την Ανατολική Θράκη. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να μην γιορτάσουμε αυτά τα 100 χρόνια ζωής, από το 1922 έως το 2022. Η Ξυλαγανή, ένα χωριό που ακόμη και σήμερα δεν ξεχνάει την πολιτιστική του κληρονομιά, τις παραδόσεις του, τους χορούς, τα τραγούδια, τις γλωσσικές του ποικιλίες, τα τοπικά φαγητά, πράγματα που έφεραν μαζί τους οι πρόγονοί μας. Έχουν ριζώσει καλά στο χωριό μας και ελπίζουμε να τα αγκαλιάσουν και οι επόμενες γενιές. Εντιμότατοι άρχοντες, πανουσιολογιότατε, κυρία Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητά μας παιδιά. Ένας ποιμενάρχης και ένας επίσκοπος δεν έχει παρά να χαίρεται με την εικόνα που βλέπει και πραγματικά αυτή τη στιγμή πλημμυρίζει την καρδιά μου χαρά αλλά και αιτία δοξολογίας προς τον Θεό και στην Παναγία Μητέρα Του, της οποίας την μεγάλη εορτή της κοιμήσεως εορτάζουμε και πανηγυρίζουμε. Και βέβαια η Ξυλαγανή, ως πολιούχους και προστάτες στον κεντρικό ναό, έχει τους ταξιάρχες και τον Άγιο Νεκτάριο στην είσοδο του χωριού, αλλά όμως μεταξύ των άλλων 9 παρεκκλησίων που κοσμούν και ομορφαίνουν αυτή την Κωμόπολη, είναι στο βουνό επάνω και η Εκκλησία της Παναγίας, εκεί όπου αυτές τις μέρες τελέστηκαν οι παρακλήσεις και οι πανήγυρες της εορτής της κυρίας Θεοτόκου. Και σήμερα εδώ, στο κέντρο του χωριού σας, ένα στρωμένο τραπέζι για όλους, ένα κοινό τραπέζι, που αυτό νοηματοδοτεί την κοινωνία. Την κοινωνία την οποία πρέπει να έχουμε μεταξύ μας και μάλιστα η λέξη είναι όμορφη αλλά και θεολογικά σπουδαία γιατί δηλώνει την ενότητα των ανθρώπων. Αυτή την ενότητα τη δημιουργεί και η πίστη αλλά και το πρόσωπο της Παναγίας η οποία ως κοινή μητέρα όλων μας, μας ενώνει και αυτή τη βραδιά, αλλά και με την ευκαιρία της εορτής της κοιμήσεώς της. Η Ξυλαγανή είναι ένα χωριό με παράδοση. Συμπληρώθηκαν φέτος 100 χρόνια από τότε που οι πρόγονοί μας
δημιούργησαν εδώ τις νέες εστίες τους, τη νέα πατρίδα τους, αλλά και έχει να επιδείξει γεγονότα και ιστορία. Και μάλιστα τελευταία και ο Πολιτιστικός Σύλλογος, αλλά και νέοι άνθρωποι που κατάγονται από την Ξυλαγανή, αυτήν την ιστορία και την καταγράφουν και την καταδεικνύουν. Και εγώ αυτούς όλους τους ανθρώπους που μέσα από το φωτογραφικό υλικό, μέσα από ιστορικά στοιχεία, μέσα από δουλειά στο Πανεπιστήμιο, γιατί έχουμε και ξυλαγανιώτικη διάλεκτο, έτσι. Όλα αυτά διασώζονται, αλλά και έχουν και μια προστιθέμενη αξία στον χώρο της Θράκης στον οποίο ζούμε και βιώνουμε. Θέλω να σας συγχαρώ όλους για τη δουλειά που κάνατε, τη δουλειά που κάνετε και θα κάνετε. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ να έχετε αγάπη και ενότητα μεταξύ σας. Και μη φοβάστε, εσάς τους ξυλαγανιώτες δεν σας ματιάζουν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι είστε και σκορδοχώροι, ε. Άσχετα αν τώρα βέβαια τα τελευταία χρόνια δεν καλλιεργείτε τα σκόρδα, που θα πρέπει να τα καλλιεργούμε. Αλλά μη φοβάστε, εσάς δεν σας ματιάζει κανείς. Εργαστείτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Χρόνια πολλά. Βοήθειά μας, Παναγία. Και χρόνια πολλά για την Πρόεδρο, για την ονομαστική της εορτή, αλλά και όλους όσους φέρουν το όνομα της Παναγίας μας. Αγαπάμε το χωριό μας. Αγαπάμε Ξυλαγανή. Αγαπάμε Δήμο Μαρόνια Σαπών. Αγαπάμε Ροδόπη. Αγαπάμε Θράκη. Αγαπάμε την Ελλάδα ολόκληρη. Και αυτή η αγάπη φαίνεται από τη σημερινή συνάντηση εδώ, από αυτό το μεγάλο αντάμωμα. Θέλω λίγο να δανειστώ τα μάτια του νου και της ψυχής σας και να σας ζητήσω για λίγα δευτερόλεπτα να ταξιδέψετε πίσω στην ιστορία, όταν πριν από 100 περίπου χρόνια οι γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες με τα κάρα αφήναν τη Βόρεια και την Ανατολική Θράκη πικραμένοι, γιατί αφήνουν πίσω τις αλυσμόνιτες πατρίδες και ερχόταν σε αυτό εδώ το σημείο να κτίσουν τη νέα πατρίδα, το νέο μέλλον. Ο καθένας με κόπο, με υδρότα και με πόνο έδινε τον καλύτερό του εαυτό. Ρίζωσαν οι ελιές στην αυλή, ξαναφύτρωσαν οι τριανταφυλιές, χτίστηκε η εκκλησιά και το σχολείο, φτιάχτηκε σιγά σιγά η πηγή και η πλατεία εδώ στο κέντρο του οικισμού και δημιουργήθηκε αυτό το πανέμορφο χωριό. Ένα χωριό το οποίο όλοι το πιστεύουμε και το αγαπούμε και θεωρούμε ότι έχει μέσα του δύναμη κρυφή. Διότι μπορεί πολλοί από τα παιδιά σας να έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω των δυσκολιών. Βιώσαμε μία κρίση συνδυαστική, υγειονομική, οικονομική, ενεργειακή, εθνική και πολλά παιδιά αναγκάστηκαν να αναζητήσουν αλλού τη μοίρα τους. Ωστόσο, δεν έκοψαν τους δεσμούς και τη ρίζα με αυτή την πατρίδα. Η παρουσία η σημερινή όλων εδώ, η χθεσινή και η σημερινή παρουσία της νεολαίας, η αναβίωση των εθήμων και των συνηθιών που είχαν οι παππούδες μας, δείχνουν ότι υπάρχει μέσα μας δύναμη. Η ρίζα τροφοδοτεί το δέντρο με χυμούς και μεγαλώνει ξανά το όραμα για μια καλύτερη πατρίδα. Προστέθηκαν οι νέοι κάτοικοι με τις εργατικές κατοικίες. Άνοιξε το μουσείο το οποίο προχθές επισκέφθηκε ο δεύτερος Έλληνας Πρωθυπουργός. Μέχρι τώρα δύο πρωθυπουργοί και ένας Οικουμενικός Πατριάρχης ήρθαν εδώ. Για να δει τα επαγγέλματα των παππούδων μας και τις παραδόσεις τους. Η βιβλιοθήκη ξανά άνοιξε. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι, ο Σύλλογος Πατεράδων, ο Σύλλογος Γυναικών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος, η Ποδοσφαιρική Ομάδα αναβιώνουν, γιατί νέα παιδιά αναλαμβάνουν την ηγεσία και έχουν μεράκι να ζωντανέψουν όλα αυτά τα οποία κληρονόμησαν. Όλα αυτά δείχνουν ότι είμαστε δυνατοί, ότι είμαστε εδώ όλοι μαζί και με την ευλογία της τοπικής εκκλησίας δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αυτός ο τόπος να βρει το βηματισμό του προς το αύριο. Σιγά σιγά και κάποιοι ξένοι επισκέπτες άρχισαν να έρχονται στο χωριό μας. Άρχισε να δημιουργείται και μια μικρή τουριστική κίνηση που ελπίζουμε ότι θα μεγαλώσει σύντομα όταν το δρόμο προς το βορρά
δεν θα το διαβαίνουν μόνο γιοταχή αυτοκίνητα, αλλά και λεωφορεία. Και θα μπορούν να οργανώνονται εδώ εκδρομές από τους συλλόγους της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και των άλλων γειτονικών και φιλικών κρατών. Είμαι αισιόδοξος, παρά τις δυσκολίες. Θεωρώ ότι η αυτοπεποίθηση της νέας γενιάς αυτού του τόπου δημιουργεί την ελπίδα ότι αυτό που έρχεται είναι καλύτερο από αυτό που αφήνουμε πίσω μας. Γι' αυτό θέλω να συγχαρώ πρώτα απ' όλα το Σύλλογο που οργανώνει σήμερα αυτή την ωραία εκδήλωση και δεύτερον όλους εσάς, τους ντόπιους ξυλαγανιώτες αλλά και τους οικουμενικούς ξυλαγανιώτες που από, όλη την πλευρά, από όλες πλευρές, από όλες γωνιές της Ελλάδος και του κόσμου έρχονται αυτή τη μέρα εδώ για να τιμήσουν την ιστορία του χωριού μας. Αυτά τα 100 χρόνια ήταν δύσκολα αλλά δημιουργικά. Τα επόμενα θα είναι καλύτερα και η περιοχή μας θα δει το μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι απόψε σε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά, σε αυτό το τριήμερο αντάωμα των ξυλαγωνιωτών. Τριήμερο. Τετραήμερο. Μπράβο, Μαρία. Όταν μάλιστα συμπίπτει με τα 100 χρόνια εγκατάστασης σε αυτόν τον τόπο. Η αλήθεια είναι ότι για 2,5 χρόνια μας λείψαν λόγω των περιορισμών αυτού του είδους οι εκδηλώσεις. Ξαναπαίρνουμε τη ζωή μας πίσω, μόνο που την βρίσκουμε με περισσότερες δυσκολίες και προβλήματα. Έχουμε όμως την δύναμη και την δυνατότητα να προχωρήσουμε μπροστά. Θέλω να συγχαρώ τον Σύλλογο, τον Δραστήριο Σύλλογο, που με τις πολιτιστικές δραστηριότητες αναβιώνει τις πολιτιστικές παραδόσεις, την κληρονομιά, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Μας χρειάζονται, γιατί μας γυρνούν πίσω στις ρίζες μας. Να μην ξεχνούμε από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε σήμερα σε αυτήν την μεγάλη διαδρομή των 100 χρόνων. Κυρίως όμως μας οπλίζουν με δύναμη που τη χρειαζόμαστε σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία για να μπορέσουμε να αναζητήσουμε, να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο για μας και τα παιδιά μας. Είμαι αισιόδοξος. Η ιστορία αυτού του τόπου, όπως και στο Λαογραφικό Μουσείο είναι καταγραμμένη, είναι γεμάτη από αγώνες, από βάσανα, από διαδρομές. Δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή εποχή, δυστυχώς, της αδιαφάνειας και της διαπλοκής. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ στη σημερινή αυτή πολύ μεγάλη εκδήλωση. Χρόνια πολλά σε όλους, του χρόνου ακόμα καλύτερα και βέβαια καλή διασκέδαση, γιατί βλέπω πολλά πολλά συγκροτήματα. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Ξυλαγανιώτησες και ξυλαγανιώτες, εμένα επιτρέψτε μου να ευχηθώ πρώτα και πάνω απ' όλα την πρόεδρό σας, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τη Μαρία, χωρίς την οποία σήμερα η Περιφέρεια δεν θα μπορούσε, βέβαια και με τη συμμετοχή και συνδρομή όλων των πολιτιστικών συλλόγων που συμμετέχουν σήμερα, να υλοποιηθεί τίποτα από ό,τι συμβαίνει. Θα έλεγα ότι μετά από τόσο καιρό απουσίας, 3 χρόνια πανδημίας, μας δίνεται σήμερα η δυνατότητα, μας δίνεται ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές, να έρθουμε πιο κοντά και το σημερινό αντάμωμα να μας δώσει τη δυνατότητα να διατηρήσουμε και να συντηρήσουμε την παράδοσή μας. Και βέβαια, μαζί με τους πολιτιστικούς συλλόγους, Μαρία, που συμμετέχουν ενεργά και δίνουν τη δυνατότητα σε αυτόν τον τόπο, αυτό το τετραήμερο, να χτυπάει ζωντανά η καρδιά των Ροδοπαίων στην πλατεία της Ξυλαγανής. Ένας τόπος ο οποίος έχει να προσφέρει πολλά,
και ένας τόπος ο οποίος κρατάει ζωντανή την παράδοση και τιμάει τα ήθη και τα έθιμα όλων των Ροδοπαίων. Εύχομαι από καρδιά σε όλους σας καλή Παναγία, καλό 15 Αύγουστο και χρόνια πολλά στις εορτάζους και στις εορτάζοντες. Σεβασμιότατε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, Περιφερειακή Σύμβουλη, Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Πρόεδρε, εκπρόσωποι των φορέων και των συλλόγων της Ξυλαγανής. Μετά από 3 χρόνια αδράνειας και απραξίας, φυσικά η καρδιά της Ροδόπης αυτό το τετραήμερο χτυπά στην Ξυλαγανή. Και βέβαια δεν είναι σχήμα λόγου, είναι μια πραγματικότητα, είναι κάτι το οποίο οφείλεται στο μεράκι, στην δραστηριότητα, στην έμπνευση, αλλά και στη δουλειά που καταβάλουν εδώ οι τοπικοί φορείς. Γι' αυτό θα ήθελα και εγώ να τους συγχαρώ και να τους ευχαριστήσω και εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν είναι όμως μόνο που αυτό το τετραήμερο χτυπά η καρδιά της Ροδόπης στην Ξυλαγανή. Είναι ότι η Ξυλαγανή διαδραματίζει και ένα σημαντικό ρόλο στο πολιτιστικό γίγνεσθε της Ροδόπης και της Τράκης γενικότερα. Και αυτό οφείλεται επίσης στους φορείς της Ξυλαγανής, στους πολίτες, στους κατοίκους που έφεραν την πολιτιστική κληρονομιά από την Ανατολική και τη Βόρεια Θράκη και την κρατούν άσβεστη μέχρι σήμερα. Εγώ πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, αφού σας συγχαρώ και εσάς προσωπικά και όλα τα διοικητικά συμβόλαια όλων των φορέων, ότι τα παιδιά μας, οι μελλοντικές γενιές, θα ζήσουν και θα καμαρώνουν και για τα 200 χρόνια στην Ξυλαγανή. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά.
πιάνεις, 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 φαρδί μαρδίνια. Πιάνεις, 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 φαρδί μαρδίν. Αφροδίτη παϊλωτάι, αφροδίτη μω. Αφροδίτη παϊλωτάι, βρες αρτέζο μω. Αφροδίτη μου, χέρια κοινή μου, λεφτά ρε τις φρές αρτέζω μου. Θέλει να πάει, θέλει να πάει στους συσναφή. Θέλει να πάει, θέλει να πάει συσναφή. Αφροδίτη μου, πέρα να πιένει πότι ρούδια, βρες αρτέζω μου. Έρχονται καλή για μένα.
σαν βούνα κι αν πέρασα κι ο καμπάνα μάνο σαν βούνα κι αν πέρασα τριάντα φιλιά. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατά πολέμηση των κουνουπιών που εφαρμόζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 17 Αυγούστου προγραμματίζεται η διενέργεια αεροψυχασμού ακμεοκτονίας εφαρμογής στο φυσικό περιβάλλον της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Στο πλαίσιο του προγράμματος κατά πολέμηση των κουνουπιών που εφαρμόζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενημερώνουν ότι αύριο Τετάρτη 17 Αυγούστου προγραμματίζεται η διενέργεια αεροψυχασμού ακμεοκτονίας με εφαρμογή σε φυσικό περιβάλλον της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Οι ψεκασμοί θα ξεκινήσουν μετά τη δύση του ηλίου και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις 2 ώρες. Παρακαλούμε να μην κυκλοφορούν στο φυσικό περιβάλλον των παραπάνω περιοχών άνθρωποι και ζώα κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης του ψεκασμού. Η εφαρμογή δεν θα γίνει σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο κατά την εκτέλεση της πτήσης από και προς τις περιοχές εφαρμογής ενδέχεται το ελικόπτερο να διέλθει κοντά από κατοικημένες περιοχές χωρίς αυτό να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες του υπαριθμούν 3.331 κάθετος 94.660 κάθετος 19 Τετάρτου του 2022 εγγράφου της Διεθνής Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η εφαρμογή θα γίνει με ευθύνη του ανάδοχου φορέα, με χρήση ελικοπτέρου που θα φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό, με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας και της Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα. Σε περίπτωση που ψεκασμοί για οποιονδήποτε λόγο, όπως καιρικές συνθήκες κλπ., δεν πραγματοποιηθούν ή δεν ολοκληρωθούν, θα μετατεθούν εντός των επόμενων ημερών. Στο σημείο αυτό, θα παρακολουθήσουμε τα αστυνομικά συμβάντα που σημειώθηκαν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συνελήφθησαν χθες 15 οδόους σε περιοχές της Ροδόπης και του Εύρου από αστυνομικούς των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης και Αλεξανδρούπολης, δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί στην επαρχιακή οδό Καλχαροδίτη, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Απών συνέλαβαν τον έναν δράστη, διότι οδηγώντας ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός διακινητής προηγουμένως δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ σε συνέχεια κινητοποίησε το όχημα και επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς όμως να τα καταφέρει, καθώς ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς, αντιστεκόμενος στη σύλληψη. Στη δεύτερη περίπτωση, το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, αστυνομικοί του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού συνέλαβαν το δεύτερο δράστη, διότι οδηγώντας ιδιωτικής χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο, ρημουλκό μετά ρημουλκούμενο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 10 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν 2 ιδιωτικής χρήσης φορτηγά αυτοκίνητα.
Μετά από νεότερες πληροφορίες και εκτεταμένες έρευνες, εντοπίστε στην παρέμβια περιοχή των Λαμβάρων ομάδα παράτυπων μεταναστών, κατά δήλωσή τους από Συρία, αποτελούμενοι από 22 άνδρες, 9 γυναίκες και 7 παιδιά, ενώ μία από τις γυναίκες είναι εγκυμονούσα. Επισημαίνεται ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι περίπου 4 χιλιόμετρα νοτίως από τις συντεταγμένες εκτός ελληνικής επικράτειας, που είχαν δηλωθεί ως αρχική θέση προημερών. Από τη στιγμή του εντοπισμού τους έχουν σπεύσει προς αρρωγή τους οι απαραίτητες δυνάμεις της Ελλάς και όλων των υπολείπων κρατικών υπηρεσιών για την περίφαλψη των μεταναστών, την παροχή τροφής και νερού και τη μεταφορά τους σε ένα χώρο προσωρινής φιλοξενίας. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα εφημερεύοντα και διανεκτερεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Στο σημείο αυτό, ας ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για αύριο. Ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.